ψύχρεμη και περιστοιχισμένη από πάνωπλους αστυνομικούς, η 38χρονη οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα. Η προσαγωγή της έγινε αξιμέρωτα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ένταση. Είναι ακόμα σε ένα σοκ. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια γυναίκα. Όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι όπως περιγράφεται από κάποιους. Δεν θέλω να θίξω ονόματα. Την περιγράφουν ως μια. Δεν ξέρω και εγώ πραγματικά πώς να το χαρακτηρίσω. Ένα σκληρό άνθρωπο. Ένα πολύ σκληρό άνθρωπο που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι μια γυναίκα με ευαισθησίες, όσο και αν θέλουν να την παρουσιάσουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Η επιτρία 24ωρα καταζητούμενη παραδόθηκε χθες το απόγευμα στην αστυνομία, αφού οι συνηγοροί της έφτασαν στο Ηράκλειο και τη συνάντησαν σε ραντεβού που κλείστηκε σε εξωτερικό χώρο, καθώς η ίδια αρνείται να πει που βρισκόταν όλες αυτές τις μέρες. Το θρίλερ της διαφυγής της 38χρονης μετά την επίθεση με καυστικό υγρό έληξε στο αστυνομικό μέγαρο, όπου έφτασε με περιπολικό, ακολουθούμενη από τους δικηγόρους της, οι οποίοι έκαναν λόγο για μία ακόμη φορά για καθεστώς τρόμου που την ανάγκασε να κρυφτεί. Μιλάμε για μία κακοποιημένη γυναίκα. Όχι, και φοβόταν και φοβάται. Γιατί σας είπα ότι και φοβόταν και φοβάται. Ξέρετε ότι ο σύζυγός της έχει ένα ποινικό βάρη παρελθόν, οπότε είναι λογικό να φοβάται. Όσα δήλωσαν οι συνήγοροι της, Απόστολος Λύτρας και Μάνος Δρακονάκης, προκάλεσαν την αντίδραση της οικογένειας του 36χρονου εν διαστάσει συζύγου της. Οι συνήγοροι της επανέλαβαν πως η 38χρονη είναι θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς, ενώ για το υγρό υποστηρίζουν ότι δεν είναι τίποτα άλλο από καθαριστικό που χρησιμοποιείται ευρέως και η ίδια δεν πίστευε ότι μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες βλάβες. Το συγκεκριμένο υγρό, καταρχάς, από αυτό που μας είπε, μιλάμε για μια ελάχιστη ποσότητα, το οποίο είναι ένα καθαριστικό ουσιαστικά, δεν έχει καμία σχέση με βιτριόλι που έχει ακουστεί, ένα καθαριστικό είναι και τίποτα παραπάνω. Σφοδρή ήταν η απάντηση ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας. Αντί να ζητήσει γονατιστή συγγνώμη, γιατί σχεδίασε με απόλυτη ψυχραιμία το αποτρόπαιο έγκλημά της, αγοράζοντας μέσω του διαδικτύου ένα τόσο επικίνδυνο καυστικό υγρό, που όπως ομολόγησε η ίδια, με μια πολύ μικρή ποσότητα τύφλωσε τον εντολέα μου από το ένα μάτι και του διέλυσε παραμόρφωσε όλο το πρόσωπο, αντί να ζητά συγγνώμη που του κατέστρεψε τη ζωή του, έχουν το θράσος να ισχυρίζονται ότι αυτό το με απόλυτη ψυχραιμία προσχεδιασμένο ακραίο έγκλημα έγινε με ένα δίθεν ακίνδυνο απορρυπαντικό. Και η αιτία που διεπράχθη το έγκλημα ήταν ότι η συγκεκριμένη αδίστακτη, παρολίγον δολοφόνος, το έκανε από το φόβο της, λόγω της δήθεν κακοποίησεώς της. Ενώ ακόμη και ο ίδιος ο πατέρας της τη διαψεύδει. Το θέμα πολλές φορές δεν είναι τι προκαλούμε. Το θέμα πολλές φορές είναι τι μας οδηγεί στο να προκαλέσουμε κάτι και στο με τι τρόπο το προκαλούμε και για ποιο αποτέλεσμα το προκαλούμε. Οι συνήγοροι της απορρίπτουν συνολικά όσα έχουν υποθεί για την 38χρονη, η οποία δηλώνει πως έχει στα χέρια της αποδείξεις για τη βία και τις απειλές που υποστηρίζει ότι έχει δεχτεί και θα τις παρουσιάσει στην απολογία της στον ανακριτή. Μια κακοποιημένη γυναίκα, από τα λεγόμενά της, έχει δεχθεί αρκετές φορές ξυλοδαρμούς από τον σύζυγό της. Μάλιστα την ημέρα που υπήρχε το ραντεβού στο ξενοδοχείο, δυστυχώς δεν θέλω ακόμα να το πω γιατί ακόμα δεν έχει απολύτω. Θα το αναφέρει η ίδια. Είναι κάτι πάντως πάρα πολύ σοβαρό. Η 38χρονη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο.